Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Από, ε, από πού μα έρχεσαι, ε? Ερχόμαστε από Σαλόνικα City. East side που λέω εγώ, Τούμπα. Τούμπα πλευρά. Εδώ μεγάλο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, Γέννημα μα θέλαμε να σαλονικιούσε. Έπω τα παιδικά σου χρόνια, πώ ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ε, ήταν όλα καλά. Εκεί γύρω στα 15 τα χαλάσαμε. Ε, άρχισε να προκύπτει αυτή η διαταραχή του εθισμού που λέω εγώ. Μετά το κατάλαβα. Και έπεσα με τρέλα επάνω στα ναρκωτικά. Ε, δηλαδή το κυνηγούσα να δοκιμάσω και όταν ήπια τα πρώτα μου οπιοειδή, σιρόπια τότε και ηρωίνη, ήταν ε, η αποκάλυψη για μένα. Νόμιζα ότι βρήκα το μαγικό φάρμακο. Σε ηλικία 15 χρονών αυτό. Εκεί γύρω στα 15 ξεκίνησα να πίνω μαύρο μα, βαρβιτουρικά, μετά και 15, μισό 16, ναι. Ήταν τη μόδα τότε κάτι σιρόπια, τα αντιβυχικά. Και πραγματικά ήταν αποκαλυπτικό. Δηλαδή, αισθάνθηκα ότι έγινα φυσιολογικό άνθρωπο. Τα περαγκόλια, ε. Όχι, όχι. Ζάκτου, το ντεβιξίλ, ντεβεξίλ, αυτά. Περαγκόλια ήταν βαρβιτουρικό σιροπή. Κοδέιν, ελαφρο, όχι κοδέινε, ελαφρώ... δεν θυμάμαι τώρα, ζιπεπρόλη είχε, που ήταν ένα υποκατάστατο της ήταν τα αντιβυχικά σιρόπια. Σαν ηρωίνη ήταν εκείνα. Χημική ηρωίνη τη λέγαμε. Στο σχολείο, ό, όταν ήσουν δηλαδή, ακόμα ξεκίνησες, ε? Ναι, ναι, ήμουν στο σχολείο... Ε, 15 πόσε δεν θυμάμαι τώρα, τρίτη γυμνασία, ο πρώτη ηλικία. δεν... Άχι. Ναι. Θα σε γελάσω. Εκείνες τις ηλικίες. Δεν σε επηρεάζει το σχολείο, ήσουν λειτουργικό μπορούσε. Ε, τα πρώτα χρόνια μου πάρα πολύ λειτουργικό. Δεν τα βλέπα στα φάντα τραξ. Δεν τα βλέπα ότι σαν επικίνδυνο κάτι. Μετά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται να προκύπτει περισσότερο η διαταραχή, να μην λειτουργεί η εξάρτηση ε, και να είμαι και τοξικοεξαρτώμενος και να έχω σε εξάρτηση και τη διαταραχή έντονε ντροπέ, έντονα ανικανοποίητο, να μην με γεμίσει τίποτα και όλο αυτό εγώ το μετέφραζα και τον έντονο φόβο σε θυμό. Δηλαδή εξωτερικά έβλεπες σε έναν πολύ θυμωμένο άνθρωπο. Κάπως έτσι ήταν για μένα. Καθημερινή χρήση έκανες τότε. Ναι. Κάθε μέρα, όλη μέρα, Πολύ ότι Οτιδήποτε έβρισκα το κατάπινα. Έχει. Το κατάπινα, το βαρούσα, το έβραζα, ό,τι το έκανα μυθιέ. Δοκίμασα σχεδόν όλα τα φαρμακευτικά φάρμακα, όλες τι σαμπούλε που υπάρχουν. Καρδιοζόλα μπουλε, βρίσκαμε τότε. Τέλο πάντων. Ε, ήμουν κινητό φαρμακείο κάποτε. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή είχα και καλή γνώση στα φάρμακα. Και αυτό κράτησε μέχρι πότε. Μέχρι τα 25 μου, αλλά τα τελευταία 4 με 5 χρόνια προσπαθούσα να κόψω και δεν τα κατάφερνα. Ε, εκεί άρχισε ο πάτο μου εμένα. Δηλαδή, πραγματικά έβλεπα ότι δεν μου αξίζει, δεν μου ταιριάζει αυτό, αλλά δεν έβρισκα τον τρόπο να το καταφέρω. Είχα κάποιε περιόδου αποχή, έκανα κάποιε αντικαταστάσει, αλλά δεν απέδιδε και αυτό ήταν το πιο άσχημο για μένα. Ο πρακτικό πάτο, όλο το υπόλοιπο συλλήψει, τι παραβατικέ συμπεριφορέ κτλ. Ε, το θεωρούσα φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Το συναισθηματικό κομμάτι ήταν που μου κόστιζε εμένα, δηλαδή είχα ένα έντονο πλάκωμα εδώ, στο στήθος. Δεν ε, με ενοχλούσε η βλάκια και η χαζομάρα που έρχεσαι στις πιάτσες και στην πλατεία γενικότερα. Και δεν, δεν, αισθανόμουν ότι κολλάω κάπου, ενώ στην αρχή ήταν αποκαλυπτικό, όπως είπα και αισθάνθηκα ότι βρήκα τη φιλή μου, μετά αισθανόμουν ότι δεν κολλούσε ούτε με τους φυσιολογικούς ούτε με του και εκεί άρχισε ο πάτο μου. Και πώ να σου πω, είχα φτάσει μόνο να θέλω να αυτοκτονήσω, αλλά να μην έχω τα, το, το θάρρο να το κάνω κι αυτό. Είχε κόψει ένα περίοδο δηλαδή και μετά έχει ξανακυλήσει πάλι. Έκανα αποχέ, αλλά μερικέ εποχέ. Δηλαδή δεν έπαινα το αγαπημένο μου, έπεινα αλκοόλ μαύρο ή αλκοόλ κόκα. Ε, δεν καταλάβαινα ότι αυτό μου κοστίζει τελικά. Και νόμιζα ότι είμαι καλά. Δηλαδή, όταν μου έλεγε πώ κάνει, αλλά λέω είμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα είμαι καλά και έπεινα μόνο ας πούμε, τρυπάκια και μαύρο και αλκοόλ. Ε, δεν έπεινα ηρωίνη, δηλαδή. Δεν ήμουν σε εκείνο το καθημερινό, το έντονο. Αλλά πάντα όλο κάτι έπεινα. Α πούμε, μαύρο είχα μόνιμα πάνω μου. Δεν ήταν. Βέβαια, το μαύρο τα τελευταία χρόνια δεν το άκουγα. Έπρεπε να λυποθυμάω. Δεν, δεν το καταλάβαινα καθόλου. Με έφερνε έντονε κρίσει πανικού και. Ε, μου έφερε έντονο σύνδρομο, φοβικό σύνδρομο, πώς να το πω. Δηλαδή, με πιάναν φοβίε έντονε και παράνες. Στο σχολείο είχατε καταλάβει τίποτα από τι τη... Γιατί μου λε, το έκανε καθημερινή χρήση. Ε, κάποια δικαιώματα έδινα, ναι. Έπεσα σε μια κομματόδη κατάσταση, σε ένα αγιασμό. Στον αγιασμό του σχολείου, όταν στην έναρξη μια σχολική έναρξη. Ευτυχώ με καλύψαν οι φίλοι μου εκεί. Και ευτυχώ γιατί τότε εκείνη την ημέρα είχα άλλη το θείο μου. Συγχωρέθηκε κιόλα ο άνθρωπο και ευτυχώ με καλύψαν οι φίλοι μου τότε. Δεν ήρθα ασθενοφόρο και με πήγαν αυτοί σε νοσοκομείο. Η Είς... οικογένεια πότε, πότε κατάλαβε. Α, την πρώτη μου σύλληψη. Κάτι κλοπέ κατά σειρό με πιάσαν με κάτι καστόφωνα. Θυμάμαι, σπάγαμε κάτι αυτοκίνητα. Ε, από βεζοδιαζεπίνε περισσότερο ήταν αυτό. Με πιάναν κλειπτομανίε και δεν κατάλαβα τίποτα, δεν. Είχα έντονο θράσος μετά. Ε, δηλαδή πολλές φορές ήμασταν ε, μια παρέα που πήραμε τα χάπια πρώτα για να ξεκινήσουμε να κλέψουμε. Ήταν ε, νόμος αυτό. Ά, βρήκαμε και βεζοδιαζεπίνες, μια χαρά. Ε, κάπως έτσι ήταν για μας. Ξέραμε δηλαδή ότι θα πάμε να κλέψουμε, οπότε ας φύγουμε και χάπια να μας βγαίνει πιο... Εύκολα. ...πιο θράσος. Ε, δεν... Και φωνάξατε του γονεί στο δικαστήριο, α πούμε. Γελίε καταστάσει. Αυτό φορώ. Ε, Ψάχνανε. Του πήρα εγώ τηλέφωνο. Μου λένε ένα τηλεφώνημα έχει για να μου φωνούν δικηγόρο. Αυτό. Και η αντίδρασή του πέρα. Ε, ο πατέρα μου κατάλαβε το πρόβλημα μετά. Αφού καθάρισα εγώ, η μάνα μου από την πρώτη στιγμή που το αντιλήφθηκε ήταν ε, αν, απέναντι, κάθετη πολύ και απέναντι μου. Μου το χαλούσε συνέχεια μου ψάχνει πράγματα. Άμα μου ήρθε ναρκωτικά, φώναζε αστυνομίε. Τέτοια γινόταν ένα πανικό στο σπίτι, όλο μάλλον με τη μάνα μου πατέρα μου. Νόμιζα ότι εντάξει, πουλάω μια τρέλα η οποία θα περάσει. Κάπω έτσι δεν ήθελα να το. Είχε κλειδώσει το ρόλο του ότι φέρνω λεφτά στο σπίτι, συντηρώ το σπίτι. Ξεκουράζομαι να πάω στι δουλειέ μου. Δούλευε πολύ ο πατέρα μου. Σε αυτό ήταν. Και στο... έμενε στο σπίτι, εσύ έμενε στο σπίτι. Ε, κατά περίοδου έμενα, κατά περίοδου εξαφανιζόμουν, κατά περίοδου δημιουργούσαμε τα κεδόσπιτα, δηλαδή νίκαιζε ζωένα σε ένα σπίτι, βγάζαμε αντικλίδια, τα πουλούσαμε, μαζευόμασταν μετά μέχρι να φωνάξουν οι αστυνομίε ή να μα πετάξει ο διοκτήτη έξω. Γινόταν το σπίτι χάλια. Θυμάμαι κάποιε φορέ μια πόρτα κουζίνα δεν άνοιγε από τα πολλά σκουπίδια που είχαμε. Γινόταν κινητή μονάδα μόλυνση το σπίτι. <laughs> Τώρα τα λέω και γελάω, αλλά όταν τα περνά. Ε... Εγώ είχα ταυτιστεί πάρα πολύ με την πρώτη ταινία του Train Spotting. Με εκείνου του Πρεζάκηδε, πάρα πολύ είχα ταυτιστεί. Σαν... Είχε πολλά σημεία κοινά, α πούμε. Σαν να μου περιγράψει φοιτητό σπιτό, αλλά με ναρκωμανεί. Ναι, περίπου, αλλά σε άθλα κατάσταση. Κάποιε φορέ, αφού φαντάσου, έβγαινα και πετούσε τα σκουπίδια από τον μπαλκόνι στον κάδο για να μην γεμίζουμε. Σκουπίδια ή μάζευα όσα μπορούσε και τα πετούσα από τον παλκόνι. Κατάστησα να τραγελαφική. Αλλά χάσαμε ένα φίλο μου μια φορά. Έπαθε. Δεν ξέρω να το εξηγήσω. Από τα πολλά σιρόπια που ήπιε άρχισε να μην αισθάνεται τα πόδια του και τελικά το σηκώθηκε το σκότ του. Και τον χάσαμε, πέθανε. Δεν τον προλάβαμε. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο και. Είχα γίνει κάτι και είχαμε πάρα πολλά σιρόπια σε ένα σπίτι και. Εκείνη την ημέρα, θυμάμαι την τέταρτη μέρα το έπαθε αυτός αυτό ε, και επειδή ξέραν κάποιοι τι γινόταν, μα φέραν κανένα φαγητό και τσιγάρα ζητούσαμε για να του κερνάμε. Και έτσι, αν έφαγα, αν θυμάμαι κάτι, οτιδήποτε. Πιο πολύ μα κλώνησε αυτό το ότι ο άλλο άρχισε να λέει δεν αισθάνομαι τα πόδια μου και αυτό θυμάμαι ένα. Μια άλλη φορά μα απειλούσε ένα άλλο φίλο, είχε πάθει ένα μόκα από αμφεταμίνες. Έχω τέτοια πάρα πολλά. Απλά δεν μου αρέσει να λέω το αγόρι τώρα γιατί δεν. κατάδια Κατάντια είναι πιο πολύ και δεν είναι ότι μου θυμίζει κάτι ευχάριστο κιόλα. Εντάξει, όχι ότι έχουν γίνει, τα έχω τακτοποιήσει. Δεν είναι κάτι μέσα μου ότι το κουβαλάω, αλλά. Πώ να σου πω, να είσαι τώρα σε ένα εξοχικό χειμώνα στο πουθενά, να έχει πάθει άλλο τρυπομανία και να μην σου αφήνει να πιει άλλο εσύ, να τσιρίζει, να κάνει, να μα απειλεί να τον κορυδεύουμε, να του παίρνουμε το, το, τη σκόνη και να αρχίσουμε να τρέχουμε μέσα σε χωράφια. Δηλαδή γινόταν τραγελαφικά τέτοια συχνά. Τότε που το φίλο σου, σε κλώνησε καθόλου να πει ότι τι κάνω, μπορεί να φτάσω κι εγώ εκεί. Ναι, όχι, όχι τίποτα. Ήταν νόμο για μένα. Αν υποθυμούσε δίπλα μου, θα σου περνάω ό,τι είχε επάνω σου. Αν ήμουν σε καλή φάση, θα παίρνα και ένα τηλέφωνο το 166. Θα, σε, θα σε πηγαίναμε σε κάποιο στενοφόρο. Φοβόμασταν κιόλα το κάρφο μα αυτό, ότι για ελάτε και εσείς εδώ. Συνήθω σε τέτοια περιστατικά έρχεται και ασφάλεια μετά, οπότε... Ε, αν ήσουν πολύ φίλο σαν να σε κουβαλούσαμε, να φωνάζαμε κάτι έξω από το σπίτι που ήμασταν, αν δεν είχαμε αυτοκίνητο, εκεί μπορεί να κινεί να σε αφήσουμε κιόλας. Ε, μου έχει τύχει εμένα, πηγαίνανε να με αφήσουν στο βουνό, να με παρατήσουν, και έπεσα, τους έπεσα και χτύπησα το κεφάλι μου και συνήλθα και έτσι με πήγανε να κατεβάσαν στο σπίτι, αλλιώ μπορεί να μην ήμουν εδώ τώρα. Ήταν ο νόμο τη πιάτσα αυτό έτσι. Αυτά, όπω σου είπα και στην αρχή, τα θεωρούσα τίμια εγώ. Δηλαδή δεν μου κάνανε εντύπωση. Απλά μετά αργότερα όταν καθάρισα και ήρθα στην ανάρρωση και δουλέψα με τον εαυτό μου κατάλαβα γιατί είμαι τόσο επιφυλακτικός με τους ανθρώπους και όταν μου κάνουν κάτι καλό. Δηλαδή με αγκάλια μου φαίνεται ένα δώρο και έλεγα κάτι θέλει αυτό από μένα. Δεν σου το δείχνα, αλλά η πίσω μου σκέψη για χρόνια και καθαρό ήταν αυτή. Είχα πίσω σκέψη πολύ σε αυτό, γιατί ε, ζούσαμε σαν σα ζώα, πώ να το πω. Είχε ζώδι ένστικτα. Είχε δραστηριωθεί η σκέψη σου για το καλό, για το κακό και για του κανόνε τη κοινωνία. Ε, Επιβίωνε απλά μέσα στη χρήση. Δεν ζούσε. Εγώ δεν το θεωρούσα ότι ζούσα. Επιβίωνε. Οπότε εκεί. Δεν ξέρω, αυτά πάνω κάτω, κάποιο που είναι ενεργό τοξικομανής, καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα εκεί μέσα. Είναι μια κατάδια συνεχόμενη, απορρίπτει τι ηθικέ σου αξίε καθημερινά και αυτό το κουβαλά συναισθηματικά, άσχετα που το παγώνουν τα ναρκωτικά, έχει ένα κουβάλιμο που κάποια στιγμή φτάνει σε ένα προχώρητο στάδιο και έτσι, ευτυχώ, εγώ προσπαθούσα να απέλπιδα ζητούσα βοήθεια με κάποιο τρόπο. Και ευτυχώ που σε μένα βρέθηκαν αυτέ οι ομάδε των 12 βημάτων, γιατί για μένα είναι η πιο καθολική θεραπεία που υπάρχει στον πλανήτη, στο κομμάτι τη διαταραχή του εθισμού. Και γι' αυτό έχω δημιουργήσει και ένα, το μικροσκοπικό που ξέρει, και έχω σπουδάσει και έχω φτιάξει και ιδιωτικά ένα κέντρο γιατί θέλω να πρεσβεύω αυτόν τον τρόπο. Μου έστω στη ζωή. Δεν λειτουργούσε ούτε ψυχιάτροι που μου γράφουν φάρμακα, που του θεωρώ ενεργού αλήτε αυτού. Εκμεταλλεύονται του πολυτοξικομανεί ενεργά. Όχι όλοι. Έχει και πάρα πολλοί αξιόλογου επιστήμονε που σε αντιμετωπίζουν έτσι όπω χρειάζεται. Σε παραπέμπουν σε μονάδε. Δεν σου γράφουν φάρμακα, αλλά έχει κάποιου. Φαντάσου να σου δώσω παράδειγμα. Ε, με τηλεφωνικό ευρετήριο στη σειρά σου έλεγε φαίνω μου μία ταυτότητα την ίδια μία φορά την εβδομάδα για να σου γράφω συνταγή. Ε, δηλαδή είχε μία γραμματέα και κάποιες φορές ήταν στο δεύτερο θυμάμαι στο κέντρο της πόλης και έφτανε η ουρά ε, μέχρι έξω. Έβρισκε δηλαδή του πιο γνωστού πολιτικούς τη πόλη, επειδή γνωρίζεστε και όλα στο συνάφη, του έβρισκε στην ουρά. Για τρίντιλερ. Για τρίντιλερ. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε αυτό το είχα δοκιμάσει. Κρατικά προγράμματα είχα δοκιμάσει. Ε, Τρόπου να φεύγω να αλλάζω γεωγραφικέ αποδράσει είχα δοκιμάσει. Να μην πίνω τα αγαπημένα μου ναρκωτικά τα είχα δοκιμάσει. Αυτό που έκανε σε μένα, γιατί δεν θέλω να κρίνω άλλα προγράμματα έτσι προ Θεού, για μένα και ένα άνθρωπο που σηκώνεται είναι θαύμα. Ε, αν σκεφτεί ότι το 2% επιβιώνει από αυτή τη διαταραχή του εθισμού, είμαστε ζωντανά θαύματα. Από όλα τα προγράμματα, από όποιον και να βλέπει. Οπότε Λέω ότι έκανε σε μένα και το πιστεύω με όλη μου την ψυχή αυτό. Βέβαια, είναι μια παγκόσμια πατέντα που αποδίδει πάρα πολύ καλά στον πλανήτη. Σε όλο τον κόσμο, ειδικά στην Αμερική, έχει απίστευτε ομάδε. Από εκεί ξεκίνησε κιόλα. Το ίδιο στην Αγγλία, η Σουηδία, σε πολύ οργανωμένα ευρωπαϊκά κράτη, είναι ο πιο διαδεδομένο τρόπο για μένα. Τα 12 βήματα. Και ομαδική θεραπεία. Αυτό μου έσωσε τη ζωή εμένα. Εκεί μου πρότεινε ένα ιατροδικαστή, ο Μαθαίο Τσούγκα, να είναι καλά γιατί έχει συγχωρεθεί. Ε, αυτό μου το πρότεινε αυτό γιατί του λέω: Καταφέρνω να μαθαίω μακριέ περιόδου αποχή από το αγαπημένο μου και μου λέει: Εγώ έτσι όπω τα ακούω, πάνε εκεί φαν. Γιατί ήξερε το ιστορικό μου. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπήρχε ένα σημείο, ένα γεγονό που έγινε που σου οδήγησε να πα τελικά κάνα... Όχι, είναι αυτά τα, τα, μικρά τα task που λέω που τα μαζεύει μαζεύεις, μαζεύεις, μαζεύεις και γίνονται ένας βράχος και τον κουβαλάς. Αυτό δεν έχει να κάνει με το... Φαντάσου, έχεις ανοριμότητα διαχείριση συναισθημάτων. Αυτή είναι η διαταραχή του εθισμού. Εγκεφαλικά έχει αποδειχθεί ότι δεν εκκρίνει την ίδια τοπαμίνη, οπότε τα κέντρα ευχαρίστησή σου είναι διαφορετικά από ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Που σημαίνει ότι έχει ένα διαστρεβλωτικό φακό στα συναισθήματά σου. Και η συναισθηματική σου νοημοσύνη είναι εκεί που έκανε το πρώτο σου πιώμα. Την πάγωσε εκεί, φαντάσου. Δεν εξελίσσεσαι νοητικά συναισθηματικά γιατί αν έχουμε δύο νοημοσύνε, την εγκεφαλική και τη συναισθηματική, η συναισθηματική είναι αλλού. Η εγκεφαλική λειτουργεί μόνο για να κακοποιεί τον εαυτό σου, κάνοντα αλόγιστη χρήση. Οπότε αντιλαμβάνει ει ένα άνθρωπο από προσανατολισμένο, ορμονικά μπερδεμένο, με έντονη έξαρση τη διαταραχή του εθισμού και τοξικόεξαρτώμένο πια σταυγό και κούρευτο, που λέει, <laughs> δηλαδή, χρειάζεται... Γιατί είναι πάρα πολύ απογοητευτικό όταν κάνεις μια απέλπιδα προσπάθεια, πας σε έναν γιατρό, σου γράφει κάποια φάρμακα, δεν θα αποδώσει αυτό. Δεν το ξέρεις εσύ, αλλά είναι το μόνο στάνταρ. Γιατί αντιμετωπίζεις το σωματικό κομμάτι μόνο. Το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι που χρειάζεται δουλειά, δεν το αντιμετωπίζεις. Οπότε, καταφέρνεις την απεξάρτηση σου τη σωματική που είναι 15-20 μέρες αλλά τότε ξυπνάει το πραγματικό πρόβλημα. Και αυτό είναι έντονα στρεσογόνο περιβάλλον και αισθάνεσαι έντονα διαφορετικό από του άλλου. Νομίζω ότι χάζεψε, ότι κάτι έχει πάθει. Και αν δεν έχει το κατάλληλο σαπόρ, την κατάλληλη στήριξη από ανθρώπου που το έχουν περάσει, δύσκολα θα τα καταφέρνει. Ξαναγυρνά να πιει γιατί το πιο μα σου έρχεται σαν σωτηρία εκείνη τη στιγμή. Πίνει και ηρεμεί. Από αυτό που αισθάνεσαι, καταλαβαίνετε. Αλλάζει όλη η ζωή στο lifestyle σου και πρέπει να γεμίσει αυτό το κενό με κάτι. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με life έχει με το πώ αισθάνεσαι και αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Οπότε, όταν μένει καθαρό το σώμα σου και αν δεν δουλέψει με αυτό που προκύπτει μετά, με τη διαταραχή σου, ε, αυτό είναι έντονα στερσογόνο. Και αν δεν σου πούνε τρόπου να το αντιμετωπίσει, να πηγαίνει στι ομάδε, να μιλά καθημερινά, να κάνει δύο ομαδικά group, να βρει ανθρώπου που έχουν την ίδια ταύτιση με σένα, να σου πούνε ότι κοίταξαν ότι σιγά σιγά θα περάσει αυτό. Μετά θα έρθει ένα άλλο στάδιο. Μετά γράψε αυτά τα βήματα. Βρε έναν υποστηρικτή. Μίλα, γράψε γι' αυτό. Να έχει μια καθημερινή επαφή, δηλαδή να το κάνει πρώτη προτεραιότητα αυτό. Μοιραία, αν δεν το κάνει αυτό, θα έχει μια έντονη διαφορετικότητα με έντονο στρε που πάλι θα σε απομονώνει από τον υπόλοιπο κόσμο. Και οπότε μετά, μόλι θα πα να πιει, θα ηρεμήσει από αυτό. Και θα πει πάλι αναγκαστικά, ξαναγυρνά εκεί, γιατί είναι η μόνη σου γρήγορη η λύση. Πώ να το πω. Οπότε, φαντάσου τώρα, αν δεν έβρισα την ομαδική θεραπεία, πόσο απογοήτευση κουβαλά. Δηλαδή, κάνει πραγματικά έκανα τι καλύτερε μου προσπάθειε πέντε χρόνια. Και αναγυρνούσα μετά, και μετά έλεγε, πώ να σου το πω, Δεν με νοιάζει, φιλ, τέλο. Κάνω μια βουτιά στα μαύρα νερά, και άμα βγει, βγει, και άμα δεν βγει, ας πεθάνω. καταλαβές. Δηλαδή, έχει τέτοια απογοήτευση μετά που δεν σε αποσχολεί. Τι θα πει ο κόσμο, πού είσαι, τι γίνεται. Είναι άλλο και γι' αυτό λέω είναι καθοριστικό όταν θα ζητήσει βοήθεια, στατιστικά κάθε 8 χρόνια καταφέρνει να ζητήσει βοήθεια. Ειλικρινά. Και είναι πάρα πολύ καθοριστικό πού θα απευθυνθεί για αυτή τη βοήθεια. Να βρει έναν άνθρωπο αξιόλογο να σε ενημερώσει για αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα γιατί μπορεί να χαθεί αυτό το. Διάστημα. Μπορεί να πεθάνει. Ναι. Okay. Έχουν πεθάνει όλοι μου οι φίλοι από εδώ, από την Τούμπα. Δεν ζει κανένα. Να σε ρωτήσω, αυτή η διαταραχή είναι στο DNA, δηλαδή είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ναι, ναι. πυροβολικοί. Ναι, είναι στο DNA. Προκύπτει, ναι. Είναι όπω. Πώ μεγαλώνει και ξαφνικά σου προκύπτει η σχιζοφρένεια, έτσι. Αυτό πώ μπορεί να το καταλάβει, ότι έχει μια τέτοια διαταραχή. Δυστυχώ δεν μπορεί. Το καταλαβαίνει από την πράξη. Από τι πράξει μόνο. Ε. Ναι. Σιγά-σιγά αρχίζει και το βιώνει. Βέβαια, αν υπάρχει έντονη ενημέρωση, ε, α πούμε το αγκλάκι από το γυμνάσιο το ξέρει αυτό. Γνωρίζει και τη διαταραχή του εθισμού. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μέσα από την αρρωγή 12. Είναι να ενημερωθεί το ελληνικό κοινό γι' αυτό. Είμαστε αρκετά πίσω στο κομμάτι ψυχική υγεία και έχουμε αρκετά ταμπού ακόμα. Έχουμε εξελιχθεί αρκετά, δεν το συζητάω. Αλλά έχουμε αρκετά ταμπού ακόμα. Δηλαδή, η οικογένεια συνήθω οικοδομεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν γνωρίζει ανθρώπου που ζουν έναν πολυτοξικό εξαρτώμενο και παράλληλα έχει και σχιζοφρένα ή παράλληλα έχει και μανιοκατάθλιψη, θα δεις ότι κάτι τρέχει και με τους γονείς. Κάτι γίνεται εκεί. Δεν υπάρχει υγεία. Οικοδομούν το άρρωστο περιβάλλον στην ουσία. Και στην κορυφή είναι ο άνθρωπος που, έχει, που κινδυνεύει η ζωή του, έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι, ίσως δεν περνάνε καλά, ίσως είναι συνεξαρτώμενοι κτλ. Αλλά αυτός που κινδυνεύει είναι αυτός που είναι στην κορυφή. αυτό που έχει το ενεργό πρόβλημα. Οπότε εκεί χρειάζεται έναν άνθρωπο να τον πει ομαδική θεραπεία. Παράλληλα να σε βλέπει ένας ψυχίατρος να δούμε όταν τελειώσει το κομμάτι της απεξάρτησης της σωματικής. Έχεις μόνο εθισμό τελικά ή έχεις εθισμό και μανιοκατάθλιψη. Έχεις εθισμό και σχιζοφρένεια. Έχεις εθισμό και κατάθλιψη. Γιατί η εχεις εθισμο και μανιοκαταθλιψη Έχει εθισμο και σχιζοφρενεια Έχει εθισμο και καταθλιψη σχιζοφρένεια, τον εθισμό τον αντιμετωπίζουμε με ομαδική θεραπεία. Τα υπόλοιπα χρειάζονται φαρμακοθεραπεία στην αρχή, να έχει ένα μπαστούνάκι μέχρι ψυχοθεραπευτικά να το αντιληφθεί και να πα παρακάτω. Μπορεί και φόρου ζωή, αν έχει μια μορφή μανιού κατάρρευση σοβαρή, να χρειάζεσαι συνέχεια φάρμακα. Το ίδιο και στη σχιζοφρένα. Οπότε όλο αυτό, όπω θα αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται κάποιο να το βάλει σε λέξει. Χρειάζεται εσύ μετά αυτά τα bad news, τα άσχημα είναι να τα δεχτεί. Χρειάζεται να καταλάβει ότι για να λειτουργήσει φυσιολογικά χρειάζεται να γίνουν κάποια βήματα. Όλο αυτό το χρειάζεται. το να είσαι δύο μέρε καθαρός είναι βουνό. Χρειάζεται να βρεις ανθρώπους να σε καταλάβουν. Και πραγματικά κάποιε και φορές είναι καθοριστικό το δεν πειράζει, εγώ σε καταλαβαίνω, το έχω κι εγώ αυτό. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό λέω ομαδική θεραπεία. Να μπαίνει σε έναν κύκλο. Γιατί η ίδια η μάνα σου δεν μπορεί να σε καταλάβει. Ο πατέρα σου σου λέει, ειδικά στην εκείνη, έλα, άντρα δεν είσαι ρε. Κρατήσου λίγο. Τι κρατήσει, δηλαδή είναι σαν να είσαι στο σχηροφενή, μην βλέπει οράματα. Κρατήσου, άντρα δεν είσαι. Η αντίστοιχα οι γυναίκε, α πούμε, ο ρόλο. Δεν παίζει ρόλο το φίλο. Αλλά ε, φαντάσου πόσο πίσω είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο είναι καθοριστικό πού θα ζητήσει βοήθεια και να μην το βάλει κάτω. Δηλαδή, αν δεν σου κάνει αυτή η βοήθεια, ξαναεπέμενε, επέμενε, επέμενε μέχρι να βρει λύση. Κινδυνεύει καθημερινά. Στην αρρωγή 12, ποιοι μπορεί να απευθυνθούν, Όλο ο κόσμο. Γονεί, συγγενεί. Πρώτη επαφή, συγγενεί πρώτη επαφή, έτσι του λέω εγώ, του ανθρώπου που ζουν με άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Για να ενημερωθούν, να έχουμε δωρεάν ενημέρωση κάθε Τετάρτη, τηλεφωνική επικοινωνία δωρεάν 24 ώρε, ένα από τα κινητά μου είναι στην ιστοσελίδα μα, και το άλλο από συνεργάτε μα, το σταθερό το ίδιο είναι 24 ώρε, όλο ο κόσμο. Και αντίστοιχα σε παραπέμπουμε. Και δεν είναι ανάγκη, δεν το βλέπω εγώ επαγγελματικά μόνο. Υπάρχουν ομάδε αυτοβοήθηση, υπάρχουν προγράμματα. Ανάλογα τι ανάγκε σου να κάνουμε ένα πλάνο. Το θέμα είναι να είναι αποδοτικό για σένα αυτό το πλάνο. Αν δεν τα καταφέρνεις, καλό είναι να μπει σε ένα κλειστό πρόγραμμα, σε μια κλειστή θεραπεία. Για μένα, 12 βήματα. Είναι καθοριστικά γιατί τι σου λένε. Δεν τελειώνει το πρόβλημα, μαθαίνει να ζει φιλικά με το πρόβλημα. Δηλαδή, για μια ζωή, συντηρεί την πλήρη αποχή μία μέρα τη φορά. Αυτό που κάνω εγώ, 25 χρόνια καθαρό τώρα, δεν έχω ένα σφινάκι 25 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάσω, δεν πίνω. Δεν με νοιάζει. Είμαι πάρα πολύ καλά με αυτό. Έχει αλλάξει όλη μου ζωή 180 μέρε. Έχω κάνει πρωταθλητισμό. Έχω 120 αγώνε kickbox. Ε, δούλευα σαν επαγγελματία, σαν γυμναστή. Δηλαδή έχει αλλάξει όλη μου ζωή. Έχω σπουδάσει συμβουλευτική. Έχω πάρει τρία πτυχία. Έχω δημιουργήσει. Δηλαδή άλλαξε εμένα τώρα πριν 25 χρόνια στι αρχέ μου που καθάριζα. Αν μου έλεγε θα είσαι εσύ 30 κιλά. Δεν θα μπορεί να κάνει χωρί γυμναστική. Θα έχει κάνει οικογένεια. Θα έχει μια κόρη που θα ζει μόνο για αυτήν την αγκάτα. Θα λέγαει τρελό. Αυτό έχει φάει τίποτα χαλαζά να τριπάει. Θα λέω. Είναι, που είναι ο Φερεντίνος από κάπου θα βγει. <laughs> <laughs> δηλαδή κάπω έτσι θα το έπαινα. Και πραγματικά αυτό το κομμάτι που σου λένε στα 12 βήματα ότι. Λέει, παραδεχτήκαμε, δηλαδή, βάζει το μαζί σου όλο αυτό και μέσα από του ανθρώπου βρίσκεσαι θεό, βάζει ανώτερη δύναμη που χρησιμοποιούμε πολύ στο πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι αιρετικό, δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Έχει να κάνει με κάτι ανώτερο από το έντονο εγωκεντρισμό που έχει από τη διαταραχή στην ουσία. Οπότε, αν πραγματικά πιστεύει, ε, σου κάνει και καλό. Δηλαδή, αυτή την κατάρα την κάνει ευχή σιγά-σιγά, γιατί για μια ζωή, εγώ ακόμα συμμετέχω σε ομάδε εθελοντικέ. Και λέμε για να συντηρήσει αυτό που έχει, χρειάζεται να το μοιράσει και με άλλου. Ακόμα είμαι παρόν στι ομάδε αυτοβοήθεια. Άσχετα με το επάγγελμά μου, εκεί πάω για μένα. Και με τον δικό μου τρόπο. Συντηρώ κάποια εργαλεία του προγράμματο συγκεκριμένα. Ε, Α πούμε, να είναι καλά, ο άνθρωπο που με στήριξε τα τελευταία 22 χρόνια από τα 25, μα έφυγε από. δεν τα κατάφερε από το σηκώτη του. 66 χρονών. Αλλά να είναι καλά, μέχρι... ήταν ο δορυφόρο αγάπη μου για χρόνια. Είχαμε 22 χρόνια σχέση υποστήριξης, έτσι. Και αντίστοιχα, δηλαδή κάποιος πιο νεοφερμένος από μένα ζητάει βοήθεια και πάει λέγοντας. Και έτσι είναι μια παγκόσμια πατέντα που γίνονται πανελλήνια συνέδρια, πανευρωπαϊκά συνέδρια, πανευρωπαϊκά συνέδρια παγκόσμια συνέδρια, δηλαδή είναι τα πιο ευρώς διαδεδομένα. Απλά δεν θέλω να λέω πολλά για αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένε υπηρεσίε για ενημέρωση για τι ομάδε αυτοβοήθεια. Δεν είναι το δικό μου πόστο αυτό γιατί έχω, το έχω κάνει και αυτό σαν υπηρεσία, οπότε είμαι λίγο συγκεκριμένο με αυτό το κομμάτι. Εσύ τι ακριβώς κάνεις τώρα? Εγώ είμαι ομαδικός ψυχοθεραπευτής, με εξειδίκευση στον εθισμό, στη διαταραχή του εθισμού. Δηλαδή, καθημερινά κάνω δύο ομαδικά γκρουπ για τα τελευταία 15 χρόνια. Ε, έχουν στηριχτεί από αυτόν τον τρόπο εκατοντάδες άνθρωποι. Έχω δύο ανθρώπους από το μηδέν, από τον δρόμο, από την πλατεία αμμονίας, να έχουν τώρα οικογένεια και είναι ένα από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στην χώρα μας. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό το ενεργό θαύμα, εκτός από τον εαυτό μου, το βλέπω καθημερινά σε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι και το κίνητρο σου να συνεχίζεις, γιατί αυτό τον το, το δει σαν δουλειά έχει πολύ κάψιμο. Το burnout που λένε. Ε, γιατί έχει πολύ ακύρωση, έχει να αγκαλιάζει ανθρώπου να του στηρίζει για μήνε και ξαφνικά να φεύγει, να πίνει και να πεθαίνει. Έχει πολύ θάνατο. Είσαι πολύ στο όριο ζωή, θάνατο. Και πάντα λέω στον εαυτό μου ότι πώ θα πλησιάζει στη γραμμή σε αυτό. Άλλε φορέ φτάνω μέχρι το χείλο και κάνω πίσω εγώ, άλλε φορέ κάνω λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, αυτό την ελευθερία έχω δώσει στον εαυτό μου ότι ανάλογα την ημέρα, τον τρόπο μου και αυτόν που έχω απέναντί μου, μέχρι που μπορώ να πάω, μέχρι το χείλο του γκρεμού. Σε επηρεάζει αυτό όταν χάνει ανθρώπου, έτσι. Ε, τι, οι πρώτοι δύο-τρει άνθρωποι που έχασα μου στήχησε λίγο γύρω σε καμιά. Έκανα 25-30 εποπτείε. Γιατί χρειάζεται να κάνει και εποπτείε αρκετέ με τι ώρε τη δουλειά που γράφει, α πούμε. Και ποτέ δεν μπορεί να το δει παγωμένα καθαρά επαγγελματικά. Όταν μπαίνει και συναισθηματικά και να κάνει με άνθρωπο απέναντί σου, και ειδικά που έχει και έντονο το στοιχείο τη ταύτιση, γιατί είσαι κι εσύ σε ανάρρωση, ε, το ανθρώπινα και το επαγγελματικά λίγο είναι μια λεπτή γραμμή που κάποιε φορέ την περνά από τη μία πλευρά, κάποιε φορέ την περνά από την άλλη πλευρά. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται ενεργά οι εποπτείε. Χρειάζεται να θυμάσαι ότι αν κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί, δεν είναι στο χέρι σου ο έλεγχο και το αποτέλεσμα. Και δεν είσαι και ο υπεύθυνο και για το θετικό αποτέλεσμα. Υπεύθυνο είναι ο άνθρωπο που σε ακολούθησε. Έτσι. Δεν μου λέω εγώ ότι εγώ στήριξα απλά μια διαδικασία. Έχω έναν τρόπο, λέω. Δεν έχω εγώ το μαγικό νερό. Δείχνει τον το δρόμο και αυτό πρέπει να το περπατήσει. Ακριβώ. Το μπράβο είναι σε αυτόν που το περπατάει. Δεν είναι σε μένα. Όπω δεν είναι και σε μένα η αποτυχία. Έτσι. Απλά για να είσαι καλά με την αποτυχία, χρειάζεται εγώ προσωπικά, λέω, έκανα το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Ήμουν ανοιχτό και διάφανο απέναντι στον άνθρωπο. Ναι, οπότε κοιμάσαι ήσυχα. Αυτό είναι. Δηλαδή για μένα το δικό μου έτσι, όριο είναι αυτό. Ε, θέλω να μου πει τι συμβουλέ θα έδινε σε μέλη τη ατόμων που βαλεύουν με τον εθισμό. Να ακολουθούν τον επαγγελματία που εμπιστεύονται. Και να μην κάνουν το κεφάλι του και να μην οδηγό στο συνέστημά του γιατί ε, Συνήθω είναι το άρρωστο κομμάτι που σε οδηγάει εκεί. Ε, Όπω λέω, ότι όταν ζει χρόνια με έναν άνθρωπο στου συγγενεί, πρώτη επαφέ γιατί μπορεί να μην είναι γονείς, να είναι συνεργάτες, να είναι ο σου, να είναι μια σχέση σου, να είναι η γυναίκα σου, ο σύζυγό σου. Ε, αυτό που λέω είναι ότι χάνει την αντικειμενικότητα ζώντα μέσα στο παράλογο και μέρα με την ημέρα αρχίζεις και εξοικειώνεσαι με το παράλογο. Οπότε χρειάζεσαι και εσύ βοήθεια. Και αν αυτό δεν το αντιλαμβάνεσαι, δεν το αντιληφθείς, κινδυνεύει ο άνθρωπος που έχει το πρόβλημα. Δηλαδή, εσύ θα κάνεις ακριβώς τα αντίθετα για να τον στηρίζεις στο να ξαναεπιστρέψει, να υποτροπιάσει παρά... και να υποτροπιάσει και στη συμπεριφορά, γιατί μπορεί να μιλάμε για νορεξικό, για βολημικό, για τσογομανή, δεν έχει να κάνει μόνο με drugs, έτσι. Ο είναι ένα... έχει εύρος σαν φάσμα. Δεν έχει... Η κορυφή του παγόβουνου αλλάζει. Αλλά πίστεψε με αν έναν βουλεμικό, έναν ναρκωμανή, έναν αλκοολικό που είναι ναρκωμανής για μένα, είναι νόμιμο απλά. Έναν τζογωμανή, τους βάλεις σε μια ίδια ομάδα και δεν τους πεις από τι πρόβλημα έρχονται. Αυτά που θα συζητάνε και το πώς θα αντιλαμβάνουν τη ζωή είναι το ίδιο. Η διαταραχή είναι βαρετά και παράξενα η ίδια. Έντονος εγωκεντρισμός, εγώ ξέρω, ναι μέν, αλλά, ναι, αλλά εγώ ξέρω. Και έντονο, ανυκανοποιητό, και ένα κενό. Δηλαδή, το κενό είναι πιο μεγάλο από σένα. Ειδικά στις αρχές. Και αυτό είναι το έντονο στρεσογόνο περιβάλλον που χρειάζεται να δείξει λίγο πείσμα και κουράγιο. Εκεί χρειάζεσαι το μαζί του άλλου. Θέλω να, σου, να επανέλθω πάλι στην οικογένεια, γιατί θέλω να, 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 να σου βγάλω κάτι να πει που το είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά που το θεωρώ σημαντικό, επειδή okay. είσαι ειδικό αυτό. Αν, αν εσύ βρίσμε στην οικογένειά σου έναν άνθρωπο ο οποίο του βρει, α πούμε, πρέζα και έχει ηρωίνη. Ποια πρέπει να είναι η τι πρέπει να κάνει. Για μένα, συζήτηση ήρεμα, χωρί πολλά συναισθήματα, να μην δείξει ευάλωτο. Δηλαδή, αν δείξω θυμό ή δείξω με πάνω τα κλάματα ή κάτι, πανικό, καταλαβαίνω ο άνθρωπο που έχει την αρρώστια δεν μπορεί να με χειριστεί. Κάθε τα όρια. Θα είμαι δίπλα σου να σε βοηθήσω. Αυτό είναι δηλητήριο. Να απευθυνθούμε κάπου, να κάνει κάτι. Αν δεν θέλει, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Δηλαδή, πάνε στο σπίτι σου, στο χώρο σου, κάνω ό,τι θες, δεν μιλάω, κόβω την επαφή, δεν κάνω τίποτα. Σε βγάζω έξω από το σπίτι ή φεύγω εγώ, αν είναι δικό σου σπίτι, δεν κάθομαι εκεί. Απομακρύνομαι. Είμαι δίπλα σου όταν ζητήσει βοήθεια, αλλά είμαι απέναντι στην αρρώστια σου. Τέλο. Δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό. Σου παρέχω στέγη, συμμετέχω σε αυτό. Σου παρέχω ένα πιάτο φαγητό, συμμετέχω σε αυτό. Σου καθαρίζω τα ρούχα, συμμετέχω σε αυτό. Τι κάνω, είμαι τα pit stop να σε ετοιμάζω να πάλι να σε κατευτείς. Αυτό δεν το θέλω. Και αν, γιατί λέω κάθε τα οι στατιστικές τι λένε, το 2% ζητάει βοήθεια, αν βάλεις κάθε τα ώρα. Και κάθε 8 χρόνια ζητάς ειλικρινά βοήθεια. Από όπου και να το πιάσει, είναι σάπιο. Δηλαδή, δεν μπορεί. Είναι ει βάρο η στατιστική. Γι' αυτό λέω ζωντανά θαύματα. Γι' αυτό ξεκίνησε μια καμπάνια για τη λογή Νοηροά σου. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι που έχουμε προβλήματα ψυχικής υγείας και τα αντιμετωπίζουμε με υγεία, είναι λίγοι. Είναι η εξαίρεση. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν συνασπίζεσαι και βλέπεις κόσμο που προσπαθεί. Άμα εγώ συγκινήθηκα πολύ που κάναμε μια αγκαλιά, ένα κύκλο, α πούμε, το προσεχή της Γαλήνης που λέμε, και είδα 300 άτομα στο πρώτο πανελλήνιο συνέδριο. Κάναμε ένα μεγάλο κύκλο, α πούμε. Ήταν πολύ συγκινητικό. Πήρα δύναμη για, πώς να σου πω, για μισό χρόνο. Από αυτό την μπαταρία μου. Για κάποιον που είναι ακόμα στον εθισμό και θέλει να απεμπλακεί, τι θα έλεγε, τι θα του έλεγε. Να σφίξει τα δόντια και να κόψει τι δικαιολογίε. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα είναι πολύ καλύτερο. Ε... Η, κα... η χειρότερη μέρα στην ανάρρωση η με την καλύτερη στο πρόβλημα. Οπότε, απλά χρειάζεται να κάνεις βουτιά, να εμπιστευτείς τους άλλους στην αρχή. Και το πιο πολύτιμο μάθημα που έχεις πάρει από τη ζωή μέχρι τώρα. Μία μέρα τη φορά. Ένα 24ωρο είναι. Και ό,τι και έρχεται είναι μάθημα. Δηλαδή, ο Θεός σου φέρνει πάντα αυτό που μπορείς να σηκώσει. Και είναι για ένα 24ωρο. Και αν σκεφτεί. Βέβαια, εγώ δεν κοιμάμαι πολύ κανένα εξάρρο, είμαι μάλλον τη ηλικία είναι. <laughs> Αλλά τι 6 ώρε κοιμά. Έχουμε 18 ώρε. Θα φά, θα αντιθεί, θα πληθεί. Πόσο, δεν τρώμε ένα δύο ώρα και εκεί. Ε, για 15 ώρε μιλάμε. Ό,τι είναι δεν μπορεί να το σηκώσει. Θα βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, να μην το βάζει κάτω. Η ελπίδα υπάρχει πάντα κάθε φορά που ανοίγουμε τα μάτια μα και είμαστε υγιείς. Οπότε, αυτό για μένα, το μόνο για σήμερα, το πιο σημαντικό. Είτε είναι ευχάριστο αυτό, είτε είναι δυσάριστο, μόνο για σήμερα.